ισχύει αυτό που έχουμε πει και στη Βουλή. Ότι στη Βουλή υπάρχουν δύο κόμματα. Η Χρυσή Αυγή και το κόμμα των πολιτικών κομμάτων. Τα βρίσκουν υπέροχα μεταξύ τους και οι κεντροδεξιοί, σούπερ φιλελεύθεροι, με τους ούλτρα μαρξιστές, και όλοι μαζί βρίσκονται στο παιχνίδι. Και εμείς δεν ανήκουμε στην παρέα αυτή. Είμαστε εκτός του παιχνιδιού αυτού που έχουν στήσει εις βάρος του ελληνικού λαού και τον έχουν οδηγήσει στη χρεοκοπία. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο είχε πάρει μια τηλεοπτική συχνότητα δωρεάν από το ελληνικό κράτος και την πούλησε σε offshore εταιρεία. Είδατε να γίνεται καμία αναφορά σε αυτό το θέμα? Για να μην πάμε σε παλαιότερες εποχές, όταν είχε ζητήσει τη δικαστική συνδρομή. Βεβαίως εννοώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όταν είχε ζητήσει, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Δεν ακολουθήθηκαν νόμιμες διαδικασίες για την πώληση. Θέλω να σας πω, δεν υπήρξαν, επειδή δεν υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν ιδιωτικές εταιρείες αυτές, όλες ήταν ιδιωτικές. Όλες οι αγοραπολισίες οι οποίες έχουν γίνει είναι παράνομες και το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός αυτό.